που επέζησαν από την κόλαση φτάνει στην Κατάνια. Σε κατάσταση σοκ με αναπηρικό αμαξίδιο αποβιβάζεται ο πρώτος. Οι υπόλοιποι περιμένουν στοικά τη σειρά τους για να πατήσουν σε ευρωπαϊκό έδαφος. Αποκαμωμένοι, οι τυχεροί που δεν περιλαμβάνονται στην εκατόμβη νεκρών, ένας-ένας βγαίνουν από το πλοίο. Unfortunately, they confirmed that roughly 800 people were on board the boat when they departed Libya Saturday morning at 8. The nationalities were Syria, Eritrea, Somalia, Mali. Στην αποβάθρα ο κόσμος περιμένει να τους καλωσορίσει και να τους δώσει λουλούδια, μήπως και απαλύνει λίγο τον πόνο τους. Και το καταφέρνουν. Κάποιοι χαμογελούν. Τουλάχιστον 800 ψυχές χάθηκαν στο βυθό της Μεσογείου. Ανάμεσά τους πολλά παιδιά. Οι περισσότεροι μεταφέρονταν κλειδωμένοι στα αμπάρια του αλλιευτικού, ανή μπορεί να αντιδράσουν όταν συνέβη το κακό. Abbiamo fermato il gommone proprio per recuperare i cadaveri. Mentre abbiamo fermato i motori, siamo riusciti a sentire lontananza delle urla. Ci siamo messi noi insieme agli uomini della Gregoretti a cercare attorno con i fari, abbiamo illuminato tutto il mare. E in lontananza abbiamo visto questa persona, ci siamo avvicinati. Μετά την άφηξη του πλοίου της ακτοφυλακής, η αστυνομία εντόπισε μεταξύ των 27 που έφτασαν στη Σικελία τον Τινίσιο καπετάνιο και ένα Σύριο υποπλοίαρχο. Και οι δύο συλλαμβάνονται και με χειροπέδες οδηγούνται στο περιπολικό. They were describing how they saw a what they described as a carpet of bodies bobbing in the dark ocean. Οι Ιταλοί εισαγγελείς εκτιμούν ότι η τραγωδία οφείλεται στους λάθος χειρισμούς του Τινίσιου καπετάνιου του αλλιευτικού, αλλά και στο γεγονός ότι οι μετανάστες μετακινήθηκαν προς τη μία πλευρά, προκαλώντας την ανατροπή του σκάφους. Κάποιες μαρτυρίες, ωστόσο, δίνουν και άλλη διάσταση. There was a point in which they were very close, and probably what happened is that, you know, a big ship creating a big wave, they were approached in a very strong manner and they lost balance. Τη Δευτέρα, σε 6 διαφορετικές επιχειρήσεις, η Ιταλική ακτοφυλακή διέσωσε άλλους 638 μετανάστες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να αφυπνίζεται. Europe today sent a message of political will and resolve, of unity and solidarity. Ο Έλληνας επίσης